Πάμε τώρα κατά τη γνώμη μου να δούμε ένα σοκαριστικό βίντεο. Δηλαδή, επίσης, μετά από τα λιμανάκια, ένα βίντεο που πραγματικά εγώ θα τολμήσω να πω στους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων, αλλά και στους ξεναγούς που είναι μέσα στα τουριστικά λεωφορεία μαζί με τους τουρίστες, ότι είμαστε ίσως η μοναδική χώρα που επιτρέπει την παρανομία, που σε άλλη χώρα ίσως ο οδηγός, αν το έκανε παράνομα αυτό, να πήγαινε αυτόφορο φυλακή δηλαδή. Εδώ επιτρέπεται η παρανομία και αυτό νομίζω ότι είναι η τραγικότητα της ελληνικής πραγματικότητας. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει μία ανάσα από την Χερσόνησο και πώς τα τουριστικά πούλμαν προσπαθούν να μπουν στον δρόμο που περνάει μέσα από τη Χερσόνησο. Εδώ πέρα προσπαθούμε να μετρήσουμε πόσες παρανομίες με την ευλογία του ίδιου του κράτους, της ίδιας της επίσημης πολιτείας, μπορεί να κάνει ένας οδηγός. Μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και ξαναμπαίνει στο αντίθετο ρεύμα για να μπει σε έναν δρόμο που την ίδια ώρα έρχονται άλλα τουριστικά λεωφορεία και άλλα αυτοκίνητα. Και όλα αυτά στον πιο τουριστικό δήμο της χώρας, που είναι ο Δήμος της Χερσονήσου. Κύριε Παπα-Νικολάου, θέλω λίγο να μου σχολιάσετε αυτό το βίντεο και βεβαίως οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες. Είναι ο δρόμος ο οποίος φεύγουμε από την ανάληψη, από το Καλντέρα, βγαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα και ξαναμπαίνουμε για να πάμε στο Λίτος. Οπότε κάνουμε μια λάθος παράνομη κίνηση προς το αντίθετο ρεύμα, ξανά λάθος και ξαναμπούμε στο άλλο ρεύμα. Εκεί είχαμε με τον κύριο Μαστοράη, τον προηγούμενο Δήμο Χερσονήσου, επιτόπου με τον τότε προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών περιφέρειας Κρήτης, τον Μακαρίτη, τον Γιώργο Παπαδάκη, κάνει μια επιτόπια αυτοψία και είχαμε προτείνει λύσεις, ο δρόμος που βγαίνει από το Καλντέρα να συνεχίσει ευθεία, να γίνει μια παλωτρίωση και να γίνει ένας κόμβος κανονικός με ανάλογα φανάρια, σήμανση και σχετικά, που να μπορεί να μπαίνει κάθετα με όραση και όλα σχετικά. Υπήρχαν διάφορες τεχνικές δυσκολίες, όμως πιστεύω με λίγη καλή θέληση μπορούν να βρεθούν. Είναι θέμα της περιφέρειας αυτό και όχι του Δήμου, αλλά ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος είναι ηθικά, να το πούμε έτσι, υπεύθυνος γι' αυτό, γιατί είναι μέσα στα όρια του Δήμου. Υπάρχουν λύσεις. Πρέπει να βρεθούν. Θα πάω στον κύριο Σέγκο. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μανουσάκη. Κύριε Μανουσάκη, αν την ώρα που εσείς μπαίνετε στο αντίθετο ρεύμα, προκαλέσετε ένα ατύχημα, η δικαιοσύνη θα σας κρίνει ως παρανομούντα σε έναν δρόμο που το επιτρέπει η ίδια η πολιτεία? Σίγουρα θα με κρίνει παρανομούντα. Σίγουρα εγώ θα κλείσω το σπίτι μου. Μάλιστα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι ακριβώς το ίδιο που κάνατε και στην Αγία Πελαγία, τόσα χρόνια ακριβώς, με τον κόμβο της Αγίας Πελαγίας. Ακριβώς, είναι ένα αντίστοιχο ακριβώς. Σημείο αυτό. Αυτό είναι και άλλα σημεία, κύριε Δασκαλάκη. Πάρα πολλά. Να σας πω κάτι. Σας το έχουμε πει και εμείς και οι ιδιοκτήτες και οι ξεναγοί. Και το έχει γίνει στο παρελθόν. Ελάτε μια μαζί μας, οποιοδήποτε θέλει. Ελάτε μια μέρα με μια κάμερα να δει τι τραβάμε. Το είχαμε κάνει. Το είχαμε κάνει, βεβαίως. Το είχαμε κάνει. Το έχουμε κάνει πια αυτό. Να το ξανακάνουμε άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά, γιατί τώρα τι γίνεται. Έχουν δημιουργηθεί και άλλα προβλήματα. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες κάποιων ανθρώπων, παρά τα όσα λέγονται, ακόμα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και μια και έχω τον Δήμαρχο Χερσονήσου, θα μου επιτρέψετε, κύριε Δασκαλάκη, ο άνθρωπος κάνει αξιόλογες προσπάθειες, να του πω αν είναι δυνατόν, κύριε Δήμαρχε, φέτος, επειδή από ό,τι μαθαίνουμε τώρα εμείς από συναδέλφους μας που δουλεύουν τώρα, ότι όλοι αυτοί οι δρόμοι εκεί στην περιοχή των Κουβών, στην περιοχή της Αναλήψεως, ειδικά από ό,τι μας λένε, ο κεντρικός δρόμος της Αναλήψεως να πάει κάτω, από τις τελευταίες βροχές, τις καταστροφές του περασμένου Νοεμβρίου, έχει καταστραφεί τελείως. Έτσι μας λένε και ευελπιστούμε στην ευαισθησία σας. Ξέρουμε ότι θα το δείτε. Καθαρίστε τα καλά, μια κύριε Σέγκο, και στην ευρυπτική στην ανάληψη στον δρόμο που κατεβαίνουμε κάτω στο παλιό Πεφάνα. Δεν μπορούν τα λεωφορεία να περάσουν. Εκδέρνονται, είναι περιουσίες. Όλα αυτά καταλαβαίνετε δεν κάνουν καλό. Ξέρουμε ότι θα το φροντίσετε. Ακόμα και αύριο το πρωί. Και κάτι άλλο, κύριε Σέγκο, στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου, σήμερα εμείς την ώρα που μιλήσαμε με τον κύριο Δασκαλάκη, θα βγούμε στην εκπομπή, στείλαμε μηνύματα να μας στείλουν οι συναδελφοί μας από όλη την Κρήτη τα προβλήματα.
Το τι έγινε στο τηλέφωνο δεν μπορώ να σας το πω από όλη την Κρήτη. Αποτυπώνεται και από τις φωτογραφίες που έρχονται, κύριε Μανουσάκη, και από συναδέλφους σας οδηγούς. Κάτι τελευταίο, κύριε Δασκαλάκη, να πω. Πολύ γρήγορα. Βεβαίως, το κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου, εκεί που έχουμε καθορίσει τις στάσεις των λεωφορείων, δυστυχώς είναι κατηλημένες συνέχεια, ναι, από παρκαρισμένα γιοταχή, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι μου που πάνε να ξεφορτώσουν εκεί ή να τους διαστομία φύγετε τώρα ή να δέχονται κλήσεις. Έτσι μας λένε. Πρέπει όσο πιο δυνατό, όσο το συντομότερο, να φροντίσετε, κύριε Δήμαρχε, να μην σταματούν τουλάχιστον αυτά τα σημεία, να μην παρκάρουν οι κάτοικοι της περιοχής. Κύριε Σέγκο, θέλω να σχολιάσετε την εικόνα που είδαμε νωρίτερα, με το σημείο αυτό το εξαιρετικά επικίνδυνο. Και έχουμε προτείνει λύση να βοηθήσει. Έχουμε προτείνει γραπτή λύση από το Καλντέρα να βγαίνει με ένα μονόδρομο και να γίνει μονοδρόμηση. Υπάρχει αυτή η λύση, αλλά θέλει μελέτη. Κύριε Σέγκο, κύριε Δήμαρχε. Δείξατε προηγουμένως, κύριε Δασκαλάκη, είναι όντως σοκαριστικές. Και εκείνο που θα ήθελα να πω, καθώς έχουμε ξανασυνομιλήσει και με τον κύριο Παπανικολάου και με τον κύριο Παπαδάκη και με τους συνάδελφους. Αν μπορούμε να ξαναδούμε την εικόνα αυτή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και οδηγοί ταξί από τη Χερσόνησο που μας το λένε αυτό τώρα με μηνύματα. Βεβαίως. Και με τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων και με τους ιδιοκτήτες, τους οποίους ειλικρινά, ειδικά τους οδηγούς, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω. Γιατί με τη συμπεριφορά τους, τον καλό τους τρόπο, την υπομονή τους και, τον επαγγελματισμό τους, στηρίζουν τα μέγιστα το τουριστικό προϊόν σε ένα τόσο δύσκολο δήμο όπως είναι ο Δήμος Χερσονήσου, που όπως πολύ ορθά αυτή τη στιγμή βλέπω και εγώ στην οθόνη, αυτή η σοκαριστική εικόνα, δυστυχώς, που είναι κανόνα σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, αλλά ακόμα πιο σοκαριστική στον τουριστικότερο δήμο της χώρας, καθώς δυστυχώς οι πρόνοιες των τελευταίων δεκαετιών δεν ήταν τέτοιες που να επιτρέπουν την ύπαρξη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων χιλιάδων κλινών παράλληλα με τη σωστή όδευση στα κεντρικά οδικά δίκτυα, όπως είναι το συγκεκριμένο που είναι η Παλαιά Εθνική Οδός. Σημαντικά προβλήματα νομιμότητας κινήσεων έχουμε στον κόβο των κουβών και ασφάλειας, στον κόβο της αναλήψεως, στο συγκεκριμένο που δείχνεται τώρα που πηγαίνει προς το ξενοδοχείο Λιτός και σε άλλα σημεία της Χερσονήσου. Βέβαια, καταλαβαίνουμε πολύ απλά ότι ο νομοθέτης όντως, και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, σε ένα ομιγέννητο γεννόμενο ατύχημα θα βρει εύκολα το εξυγελαστήριο θύμα, καθώς νομικά θα έρθει και θα σου πει ότι κάνει ένα πολύ μεγάλο οδηγέ, πολύ μεγάλο τεράστιο κύκλο, να βρεις νόμιμη οδό, να κάνεις κύκλους και να έρθεις να μπεις σωστά. Άρα, στο εν λόγω δηλαδή και το επιτρέπει η πολιτεία το παράνομο αυτό, τη σοκαριστική αυτή εικόνα, αλλά στο τέλος θα υπάρξει και νομική δικλίδα για να τιμωρηθεί. Ναι, κύριε Μαγκουσάκη. Ακριβώς. Θα ήθελα όμως να συμπληρώσω το εξής. Εδώ είναι πολύ σημαντικό, συγχωρέστε με. Πρέπει, αγαπητοί φίλοι και όσοι μας βλέπουν, σε ένα τουριστικό δήμο της χώρας όπως είναι ο Δήμος Χερσονήσου, που ορθά είπε προηγουμένως, έχω την εντύπωση, ο κύριος Μανουσάκης, για τις καταστροφές που υπέστη φέτος ο Δήμος Χερσονήσου. Θα πάμε σε αυτό. Ότι... θα πάμε σε αυτό. Αν θέλετε να το κρατήσετε λίγο, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν βεβαίως, ερωτήματα προς εσάς. Λοιπόν, βεβαίως, να ολοκληρώσω λοιπόν με κάτι άλλο, ότι πρέπει η πολιτεία πλέον να μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά όμως όντως τα δίκτυα αυτά είναι υποχρεώσεις της πολιτείας και της περιφέρειας, να προχωρήσει με άλμα στήριξης προς τους τουριστικούς προορισμούς και να κάνει τις αναγκαίες μελέτες, απαλωτριώσεις και κατασκευές υποδομών προκειμένου να αναβαθμιστεί η ασφάλεια και η παροχή υπηρεσιών στον τόπο μας. Κύριε Μαγκουσάκη, πολύ γρήγορα για να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθω με εσάς βεβαίως. Βλέπουμε ένα τρανό παράδειγμα αυτή τη στιγμή πόσο ανορθόδοξα αναπτύσσεται ο τουρισμός στην Κρήτη μας. Πόσα πολυτελή ξενοδοχεία υπάρχουν στην περιοχή της αναλήψεως και πώς το ανάλγητο αυτό, συγχωρέστε με την έκφραση, κράτος, συζητάει εν έτη 2021 σε τόσες πολλές ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν υπάρχει, κύριε Δασκαλάκη, νόμιμη έξοδος από ανάληψη Χερσόνησο. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Είναι το τραγικό. Διανοούνται όσοι το ακούν αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει νόμιμη έξοδος. Είναι ενώ τραγικό. Δαπανούνται εκατομμύρια για νέες ξενοδοχειακές μονάδες και θέλουμε να έχουμε και ποιοτικό τουρισμό. Συγχωρέστε με, αλλά με αυτές τις υποδομές ποτέ δεν θα έρθει ποιοτικός τουρισμός, βλέποντας, γιατί οι άνθρωποι τα βλέπουμε η διασώμαση. Σε αυτό το σημείο να δούμε ένα βίντεο που αφορά τον Ανισαρά. Εκεί υπάρχουν εξαιρετικές τουριστικές μονάδες, όμως πραγματικά αυτό το διαχρονικό πρόβλημα προκαλεί πονοκέφαλο και θέλω να δείτε και τις αντιδράσεις των τουριστών. Πάμε να δούμε το βίντεο.
Αυτές είναι οι εικόνες από την περιοχή του Ανισαρά, ένα διαχρονικό και δυσεπίλητο μέχρι στιγμής πρόβλημα. Κυρία Παπανικολάου, έρχομαι σε εσάς για να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα που βιώνετε και το πώς το αντιλαμβάνονται όλο αυτό οι τουρίστες, οι οποίοι πάνε πραγματικά σε ξενοδοχεία στολίδια. Ακριβώς. Τα ξενοδοχεία είναι στολίδια, είναι 4, 5 και παραπάνω αστέρων, είναι πανέμορφα, αλλά βγαίνοντας από το πανέμορφο ξενοδοχείο ο επισκέπτης της Κρήτης, πέφτει σε αυτό το χάος. Δεν είναι κρίμα. Δεν είναι κρίμα να βγαίνει και να μας ρωτάει, συγγνώμη, γιατί δεν κάνετε κάτι για αυτό το πράγμα, γιατί δεν βρίσκετε έναν τρόπο να λύσετε αυτό το χάος. Λοιπόν, εμείς μαζί με τους οδηγούς έχουμε βρει διάφορες προτάσεις και τις έχουμε προτείνει γραπτώς και στον προηγούμενο δήμαρχο, κύριο Μαστοράκη, και στον τωρινό δήμαρχο τις ίδιες προτάσεις. Και μπορούμε να δούμε και σχετικές φωτογραφίες από την περιοχή του Ανισαρά και της ανάληψης, κύριε Παπανικολάου. Ναι, αυτός ο δρόμος, παράδειγμα, μπορεί να γίνει μονόδρομος, ώστε να μην υπάρχει ταυτόχρονη διέλευση δύο μεγάλων οχημάτων. Εδώ μπροστά από το ξενοδοχείο το Καλντέρα, κατεβαίνοντας κάτω προς ανάληψη. Λοιπόν, και εδώ πέρα βλέπετε όλα αμάξια παρκαρισμένα παράνομα. Εδώ είναι πάλι κοντά στο ξενοδοχείο Άναμπελ, πίσω από το Κνόσος Ροϊάλ. Λοιπόν, αυτός ο δρόμος δεν μπορεί το λεωφορείο να πάει όπιστε. Βλέπετε το άλλο επιβατικό. Βλέπετε εδώ γουρούνες παράνομα παρκαρισμένες στο δρόμο, ενώ υπάρχει χώρος να τη σταθμεύει αριστερά από το άλλο λεωφορείο. Ο άλλος δρόμος εδώ πέρα στενός. Δεν μπορεί να γίνει μια παλωτρίωση 2 μέτρων, ώστε να μπορούν δύο μεγάλα λεωφορεία να χωρέσουν στο ίδιο χώρο. Κοιτάξτε, το διόρροφο λεωφορείο καβαλάει το πεζοδρόμιο, ώστε να χωρέσει το άλλο λεωφορείο να περάσει. Λοιπόν, αυτό δίνει μια κακή εικόνα και είναι κρίμα από τα πανέμορφα ξενοδοχεία, τα πανάκριβα που κάνουν δισεκατομμύρια δραχμές ή εκατομμύρια ευρώ, να πέφτουν σε αυτό το χάος. Εδώ είναι πίσω από το Κρεταμάρης. Μάλιστα. Εδώ είναι στα λιμανάκια. Ναι. Λοιπόν, όχι, ανάληψη είναι αυτό. Εδώ ανάληψη. Είναι στην ανάληψη. Ναι, λοιπόν, υπάρχουν λύσεις, τις έχουμε προτείνει. Εδώ έχουμε ένα βιτιοφόρο, φεύγοντας από το Καλντέρα, πηγαίνοντας προς τον προηγούμενο κόμμα που είδαμε προηγουμένως. Πάλι στο Άναμπελ. Αντικειμενικά όμως χάος είναι όλο αυτό. Είναι κρίμα, γιατί εμείς τους ακούμε πίσω το πώς σχολιάζουν. Και να έχουμε ένα πρόβλημα. Α, εδώ είναι η στάση λεωφορείου, η οποία είναι μπροστά από το Grand Hotel, το οποίο έχουμε ζητήσει να πάει δεξιά. Εκεί που είναι ο στήλος με τη διπλή, με το μετασχηματιστή, ώστε να μην περιμένει ο τουρίστας εκτεθειμένος στο βόρειο δικό άξονα, που έχουν διαβάσει, οι οποίες είναι φοβερά επικίνδυνες, ενώ υπάρχει χώρος να μπει η στάση παραμέσα, που έχει γίνει στο άλλο λίγο ξενοδοχείο, λίγο παρακάτω στη σταλίδα. Στο Blue Sky, νομίζω, στην επόμενη στάση. Λοιπόν, λύσεις υπάρχουν, αλλά πρέπει να ξεκινήσει η γραφειοκρατία να προχωράει πιο γρήγορα και όχι να περιμένουμε 3, 4, 5 χρόνια ώστε να βρει μια λύση, γιατί θα έχουμε θανατηφόρα. Θέλω πολύ γρήγορα ένα σχόλιο από τον κύριο Παπαδάκη, γιατί στέλνουν μηνύματα οι τηλεθεατές, επειδή κατάγεστε και από το Ρέθυμνο, κύριε Παπαδάκη, ότι παρόμοιες εικόνες καταγράφονται και στην περιοχή του Καβρού, εκεί στον Πετρέ και όπως πάμε προς την περιοχή των Βρυσών. Ναι, βεβαίως. Είναι ένα σημείο πάρα πολύ τουριστικό και αυτό θα έλεγα προβληματικό, ας πούμε. Σίγουρα υπάρχουν θέματα όσον αφορά και την παραδείγματος χάρη τη διάβαση των πεζών. Αρκετές φορές έχουμε πεζούς οι οποίοι διασχίζουν τον εθνικό δρόμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν ίσως και λίγο πιο γρήγορα από όσο θα έπρεπε. Εκεί, από όσο μπορώ να γνωρίζω, είναι θέμα όχι μόνο Δήμου, αλλά βεβαίως και της περιφέρειας. Σίγουρα θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια μέρημνα για τις διαβάσεις και να δούμε τι μπορεί να γίνει και με τα λεωφορεία, έτσι ώστε και αυτά να μπορούν να κινηθούν απρόσκοπτα και χωρίς να δημιουργούνται θέματα. Κύριε Μαγκουσάκη, συνάδελφοι σας λένε ότι σε αυτό το σημείο που βλέπουμε τώρα, σε αυτές τις περιοχές που λέμε του Ανισαρά, είναι τεράστιες και οι φθορές των τουριστικών λεωφορείων πολλές φορές. Κύριε Δασκαλάκη, εγώ επιτρέψτε μου να κάνω μια πρόταση, η οποία έχει ξαναϋποθεί βέβαια, αλλά πιστέψτε με, είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση που θα μπορέσει επιτέλους να δώσει μια λύση. Δυστυχώς, η Χερσόνησο και ο Δήμος Χερσονήσου δέχονται τεράστια κύματα τουριστών, τα οποία σε σχέση και με την άναρχη δόμηση που έχει γίνει στη Χερσόνησο
Και με την υπεραξία που έχει πάρει η γη, ποτέ κάποιος ιδιοκτήτης δεν θα δώσει ούτε 2, ούτε 3, ούτε 1 μέτρο ποτέ. Αυτό το ξεχνάμε και είναι, θεωρώ και όλοι οι παρευρισκόμενοι το πιστεύουν μέσα τους αυτό το πράγμα. Το μόνο πράγμα, κύριε Δασκαλάκη, που εάν κάποια στιγμή γίνει, δεν ξέρω, θα είναι ευχής έργων και θα είναι η λύση των πάντων, είναι να γίνει ένας σταθμός φωτοεκφόρτωσης κάπου στη Χερσόνησο, με συνεννόηση με το Δήμο, με την περιφέρεια, με τους φορείς και τους ιδιώτες, ούτως ώστε τα μεγάλα λεωφορεία να σταθμεύουν και μίνι βαν ή βανάκια να παίρνουν τον κόσμο και να το διοχετεύουν στα θέρετρα τα τουριστικά του Δήμου Χερσονήσου. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει άλλη λύση. Εδώ θα είμαστε και μετά από μία δεκαετία. Το εύχομαι, αλλά δυστυχώς θα λέμε τα ίδια πράγματα. Νομίζω ότι έχει γίνει στη Ρόδο αυτό. Κάτι τέτοιο νομίζω έχει γίνει στη Ρόδο. Μα είναι η μόνη λύση. Αλλιώς πρέπει να ισοπεδωθεί όλη η Χερσόνησος. Ποιος υγιής νους ή ποιος νοήμων άνθρωπος νομίζω ότι θα κατεδαφιστεί η Χερσόνησος για να περνά τα μεγάλα λεωφορεία. Η αξία που έχει πάρει η γη, οι ιδιωτικές περιουσίες που υπάρχουν στην περιοχή της Χερσόνησου του Δήμου, δεν θα δώσουν το OK και ποτέ τη συγκατάθεσή του για να γίνει κάτι τέτοιο πράγμα. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να δούμε και μία φωτογραφία που ήρθε πριν από λίγο στο mail της εκπομπής και αφορά το οδόστρωμα ακριβώς κάτω από την παραλία εκεί στα λιμανάκια. Είναι αυτή ακριβώς η εικόνα. Ήρθε πριν από λίγο στο mail της εκπομπής. Ένα υπέδαφος που έχει υποχωρήσει, το τουριστικό λεωφορείο από πάνω και ακριβώς από κάτω είναι λουόμενοι. Εδώ δεν θέλω να σκεφτώ τι μπορεί να συμβεί αν υποχωρήσει το οδόστρωμα. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα εδώ, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε. Ναι, βεβαίως κύριε Δασκαλάκη, πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Η πορεία ετών του τόπου μας έχει επιδείξει σημαντικές αβελτηρίες και αδυναμίες στο κομμάτι του κυκλοφοριακού και της διαχείρισής του και στο συγκεκριμένο σημείο στο οποίο αναφερθήκατε, που είναι τα λιμανάκια, τα πανέμορφα λιμανάκια. Δεν ξέρω αν έχετε δυνατότητα να δείτε αυτή τη φωτογραφία. Έχει υποχωρήσει το υπέδαφος και ακριβώς από κάτω είναι η παραλία την ώρα που περνάει ένα τουριστικό λεωφορείο. Όλοι βλέπω, μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να συμβεί αν υποχωρήσει ο δρόμος και πέσει το λεωφορείο πάνω στους λουόμενους. Βεβαίως. Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Γι' αυτό και ως Δημοτική Αρχή προσανατολιζόμαστε στη λήψη μέτρων στη συγκεκριμένη περιοχή που έχουν να κάνουν βέβαια μία αρχική σκέψη για μονοδρόμηση του συγκεκριμένου δρόμου καταλήγει να είναι ατελέσφορη, καθώς ειδικά για τα μεγάλα οχήματα όπως είναι τα λεωφορεία δεν υπάρχει δυστυχώς προς την βόρειο και δυτική μεριά οδός διαφυγής καθώς οι οδεύσεις δεν το επιτρέπουν. Άρα εκείνο που προσανατολιζόμαστε να κάνουμε είναι να επιτρέψουμε μόνο την κίνηση μικρότερων οχημάτων και όχι των μεγάλων οχημάτων, ειδικά μετά το ξενοδοχείο Κρέτα Μάρης. Ειδικά εκεί Παρασκευό Σαββατοκύριακα γίνεται πραγματικά χαμός. Συγγνώμη για την έκφραση. Έχετε αλλά απόλυτο η κατάσταση δίκιο. Το μισό Ηράκλειο είναι στην περιοχή. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς έχουμε συνηθίσει, εντωμεταξύ έχουμε την πολύ κακή συνήθεια όλοι να θέλουμε το αυτοκίνητό μας, το όχημά μας δίπλα μας. Με αποτέλεσμα η περιοχή να σφίζει από αυτοκίνητα, να είναι ασφυκτικά γεμάτη, δημιουργώντας μια πολύ μεγάλη επικινδυνότητα, ειδικά Σάββατο και Κυριακή. Η συνήθεια πάρα πολλών ετών, δεκαετιών, στη χρήση της συγκεκριμένης οδού, της παραθαλάσσιας οδού, έχει δημιουργήσει σημαντικά θέματα. Προσανατολιζόμαστε λοιπόν προς την κατεύθυνση αλλαγής των χρήσεων εκεί και πιθανότατα της μη όδευσης μεγάλων οχημάτων. Μέχρι να βρεθεί, γιατί και αυτό αποτελεί μια λύση, αλλά προφανώς μελλοντική, η δυνατότητα σύνδεσης αυτού του δρόμου με άλλους δρόμους προς την Παλαιά Εθνική Οδό, βόρειο και δυτικά, που αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχουν και πρέπει να δημιουργηθούν σημαντικά και κατάλληλα τεχνικά έργα στην περιοχή προκειμένου να γίνει αυτή η σύνδεση. Πάντως εδώ η Ξαναγή λένε ότι θα ήταν λέει, καλό να απαγορευτεί τελείως η κυκλοφορία. Σωστά κύριε Παπα-Νικολάου? Εντελώς. Και μάλιστα σε αυτό έχουν συμφωνήσει απόλυτα και οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων. Γιατί αυτός ο δρόμος χωράει ένα λεωφορείο. Ένα. Δεν χωράει ούτε αμάξι τίποτα. Ένα μηχανάκι. Είναι το προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, όπως στη Ρόδο, όπως σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος, η καλύτερη λύση είναι να σταματάει το λεωφορείο στο χώρο του Κρέτα Μάρης, το οποίο είναι πολύ κοντά, και να υπάρχει ένα μίνι μπαρ στο οποίο να παίρνει τον κόσμο και να το μεταφέρει. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μανουσάκη και να ξαναδούμε τη φωτογραφία που ήρθε πριν από λίγο από τηλεθεατή. για το κομμάτι αυτό με τα λιμανάκια,
Εδώ, κύριε Μανουσάκη, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε για ένα μεγάλο κίνδυνο. Δασκαλάκι, κάθε μέρα εμείς παίζουμε τις ζωές των ανθρώπων που μεταφέρουμε κοροναγράμματα. Αφενός, όπως δείξατε και εσείς, το έδαφος που είναι έτοιμο να υποχωρήσει. Αφετέρου, πολλές φορές προπυλαγιζόμαστε, βριζόμαστε με διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι άνθρωποι θέλουν να πάνε στα σπίτια τους.